Πάμε στην Τουρκία τώρα, κυρίες και κύριοι. 36 ώρες πριν ανοίξουν οι δεύτερες κάλπες, ο Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου ανεβάζει κι άλλο τους τόνους κατά του Ερντογάν, τον οποίο χαρακτηρίζει προστάτη των τρομοκρατών. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος, με τον αέρα της νίκης που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις, επιμένει να προβάλλει το αντιδυτικό του πρόσωπο σε μια προσπάθεια να συσπυρώσει τους εθνικιστές. Λίγες ώρες πριν το δεύτερο γύρο των τουρκικών εκλογών, η κόντρα Κιλιτσδάρογλου Ερντογάν κορυφώνεται, με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης να εξαπολύει προσωπική επίθεση στον Ερντογάν, τον οποίο χαρακτηρίζει προστάτη της τρομοκρατίας. Τον καλεί μάλιστα σε τηλεμαχία για να αποδείξει, όπως λέει, τα λεγόμενά του. Ερντογάν, δεν λέω μόνο πως συναντήθηκες μαζί τους, αλλά πως είσαι προστάτης των τρομοκρατών. Αφού θες αποδείξεις, σε προκαλώ. Εμφανίσου απέναντί μου, στη δική σου τηλεόραση, στο TRT ή οπουδήποτε αλλού. Θα αποδείξω σε όλους ότι είσαι ένας που συνεργάζεται με τους τρομοκράτες. Όσα όπλα και αν επιστρατεύει ο Κιλιτσδάρογλου, όμως ο Ερντογάν δείχνει να χειρίζεται το λαό σαν μαέστρος καλοκουρδισμένης ορχήστρας και προηγείται στις δημοσκοπήσεις, με την τελευταία να δείχνει πως συγκεντρώνει το 53,4% των ψήφων έναντι του 46,6% του αντιπάλου του. İnşallah pazar günü de hep beraber AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığındaki zaferiyle bu işi neticelendirelim diyoruz. Pazartesi günü de Fethi Mübini kutlayalım. Με τον αέρα της νίκης και παίζοντας το παιχνίδι του εθνικισμού καλύτερα από τον Κιλιτσδάρογλου, ο Ερντογάν επιμένει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες τον οδήγησαν με τη στάση του στο κατόφλι του Πούτιν, προδιαγράφοντας την αντιδυτική στάση που θα συνεχίσει να κρατά αν επανεκλεγεί. Δημοκράτ και σερβίς πιάσατα γύρω όλαν βιουκέ είσαι. Εμπέν, διέλειμ και onun muadili olan bir başka savunma sistemini Rusya'dan aldık. Ενώ δεν παραλείπει για άλλη μια φορά να μιλήσει για μπλόκο της Τουρκίας στην εισδοχή της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Müsaade ettiği müddetçe biz İsveç'in NATO üyelerine olumlu bakmayız. Ο χρόνος για να ανοίξουν οι κάλπες μετρά αντίστροφα, με τους κατοίκους στις σεισμόπληκτες περιοχές, οι οποίοι στον πρώτο γύρο στήριξαν Ερντογάν, να παραμένουν διχασμένοι. Allah razı olsun başkanımızdan. Elinden geleni yapıyor. Bundan iyisi can sağlığı. Evimiz yıkıldı. İnşallah o da tekrar geri verecek inşallah. Buradaki depremde de biz zor günler yaşadık. Devlet olarak yanımızda olmadılar. Bizim en büyük kırgınlığımız devlete bu. Σε δύο μέρες οι Τούρκοι θα πάνε στις κάλπες για τον πρώτο στην ιστορία της χώρας επαναληπτικό γύρο των προεδρικών εκλογών, τη στιγμή που η Τουρκία βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής. Για πάμε στην Κωνσταντινούπολη και τον Μανώλη Κωστίδου να ανταποκριθεί μας στην Τουρκία. Το κλίμα εκρηκτικό λίγο πριν κλείσει η αυλαία, Μανώλη. Ναι, όταν ακούμε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης να λέει ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας συνεργάζεται με τους τρομοκράτες και τον καλεί σε ένα debate, ουσιαστικά βέβαια ο Τούρκος πρόεδρος δεν απάντησε ποτέ, καταλαβαίνουμε ότι το κλίμα είναι τεταμένο. Βέβαια, είχε προηγηθεί και ο Τούρκος πρόεδρος που λέει ότι συνεργάζεται ο Κιλιτσδάρογλου με τους τρομοκράτες, εννοεί τους Κούρδους του ΧΑΝΤΕΠΕ. Πάντως, παρά τις διαφοροποιήσεις και τις συνεργασίες με τους εθνικιστές, φαίνεται ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τούρκος πρόεδρος προηγείται με άνεση. 53-47 είναι ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων. Μπορεί να είναι και χειρότερα τα πράγματα για τον Κιλιτσδάρογλου, έξω να υπάρξουν κάποιες εκπλήξεις. Αυτό θα το δούμε. Σίγουρα η συμμετοχή θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Όμως όλοι Σία εδώ ασχολούνται πια, δεν ασχολούνται αν θα κερδίσει ο Ερντογάν, που το θεωρούν σίγουρο, αλλά ασχολούνται με την επόμενη μέρα, με την οικονομία. Σήμερα ήμασταν στην κλειστή αγορά. Κοντά στην κλειστή αγορά, εκεί όπου γίνεται η αγοροπολισία της χρυσής λίρας, του συναλλάγματος. Εκεί υπήρχε μια έντονη κινητικότητα. Όλοι αγοράζουν ευρώ, δολάρια, χρυσές λίρες. Και μάθαμε το εξής, ότι οι τράπεζες χτες και σήμερα δίνουν επιτόκιο, προσοχή, στο ευρώ 17% ετήσιο επιτόκιο και 20% στο δολάριο. Τι δείχνει? Δείχνει ότι υπάρχει τεράστιο έλλειμμα στα συνάλλαγμα και οι τράπεζες. Ακριβώς. Καταλαβαίνουν όλοι ότι τι έρχεται τη Δευτέρα ή την Τρίτη ή την Τετάρτη. Γιατί τη Δευτέρα θα πάει ο Τούρκος πρόεδρος στην Αγία Σοφιά να γιορτάσει την πιθανότατη νίκη του. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει πραγματικότητα. Η τουρκική οικονομία, ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, η υποτίμηση της λίρας και τα δύσκολα. Από εκεί πέρα όμως είναι η επιλογή του τουρκικού λαού. Τον σωστό άνθρωπο, στη σωστή στιγμή, μάλλον πιστεύουν ότι επιλέγουν, και από εκεί πέρα
θα υπάρχουν και οι συνέπειες. Για να δούμε. Μανώλη, σε ευχαριστήσω. Σε λίγες ώρες θα είμαστε ξανά μαζί εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Ακριβώς. Να προετοιμάσουμε εδώ στην Κωνσταντινούπολη την κάλυψη του δεύτερου γύρου αυτής της πολύ κρίσιμης και για εμάς, για την Ελλάδα, εκλογικής αναμέτρησης. Τα λέμε λοιπόν σε λίγες ώρες.